Λοιπόν, νομίζω. Ωραία. Πήραμε και τη φωνητική επιβεβαίωση. Τώρα είναι εντάξει. Φαίνεται. Είναι Η άψογα, διαφάνεια. ναι. Ναι, είναι Ωραία. άψογα. Μπορείς να Ωραία, ξεκινήσεις. ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το My Blood. Το My Blood έχει. Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί μου έχει. Α, ωραία. Μου κολλάει λίγο. Το My Blood, λοιπόν, μιλάμε για έναν συνδυασμό χυμών και εκχυλισμάτων φρούτων και λαχανικών ως πηγή βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων. Στην ετικέτα του My Blood αναφέρονται οι βιταμίνες, τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία τα οποία περιέχονται, αλλά προέρχονται από τα συστατικά του. Δεν είναι πρόσθετα, δεν έχουν προσθεθεί εκ των υστέρων. Δεν είναι εμπλουτισμένο δηλαδή με βιταμίνες. Αυτά είναι αποτέλεσμα των φρούτων και των λαχανικών που περιέχει. Ποια είναι αυτά? Χυμός κόκκινο μπατζάρι. Το κόκκινο μπατζάρι είναι εξαιρετικό αποτοξινωτικό για το σηκώτη και αποβάλλει τα βαρέα μέταλλα. Το δίνουν σε πρωτόκολλα φυσιοπαθητικής για αυτό το σκοπό ακριβώς. Μαύρο φραγκοστάφυλλο. Έχει πολυφενόλες. Ουσίες δηλαδή με αντιοξειδωτικές, αντιμικροβιακές, αντιοικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες. Με υποστηρικτική δράση σε όλα τα συστήματα του οργανισμού. Είπαμε, η εταιρεία έχει ένα ολιστικό σκεπτικό και γι' αυτό είναι και ο λόγος που τη θαυμάζω και την αγαπώ πάρα πολύ. Περιέχει κασερόλα. Χύλισμα καρπόνα σερόλα, το οποίο είναι από τα πλουσιότερα στο φυτικό βασίλειο σε φυσική βιταμίνη C. Έχουμε πει ότι και στο προϊόν με τη βιταμίνη C ότι δεν παίρνουμε την χημική της μορφή, που είναι το ασκορβικό οξύ, αλλά παίρνουμε όπως την έχει προβλέψει η φύση μαζί με όλους τους συνδυασμούς, βιοφλαβονοειδή κλπ. Τι άλλο κάνει η ασερόλα? Έχει αντισταμινική δράση. Οπότε βοηθάει πάρα πολύ κατά των εποχικών αλλεργιών και γενικότερα ενισχύει το ανοσοποιητικό. Περιέχει φύλλα σπανάκι, το οποίο σπανάκι, όσοι είναι έτσι λίγο πιο παλιοί και διαβάζανε Ποπάι στα νιάτα τους, όπως εγώ, είναι πηγή φυτικού σιδήρου, το οποίο όμως και συνδυάζεται ιδανικά με τη βιταμίνη C, που είπαμε παραπάνω. Περιέχει κόκκινο σταφύλι, χυμά από κόκκινο σταφύλι, το οποίο είναι πλούσιο σε πολυφενόλες, όπως ρεσβερατρόλι, κουερσετίνι, κατεχίνες κτλ. Η ρεσβερατρόλι, εδώ θα μείνω λίγο, έχει εξαιρετικά ευεργετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την προστασία των στεφανιών αγκίων της καρδίας. Οπότε προλαμβάνει εμφράγματα κτλ. Και αυτό είναι και το γαλλικό παράδοξο, δηλαδή αυτό το οποίο εμφανίζεται στους Γάλλους, οι οποίοι πίνουν πολύ κόκκινο κρασί και ταυτόχρονα έχουν πολύ μικρά ποσοστά καρδιοπαθειών και γενικά διαταραχών του καρδιαγγειακού συστήματος. Ρυθμίζει το ανοσοποιητικό, η ρεσβερατρόλη, και ρυθμίζει και τη δράση της ινσουλίνης. Πολύ βασικό για όσους θέλουν να διαχειριστούν το βάρος τους. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι η ρεσβερατρόλη δεν εμφανίζει αντένδειξη σε κάποιον ο οποίος παίρνει φάρμακα για την καρδιακή ανεπάρκεια. Βοήθεια για το αίμα μας, My Blood. Τα μεταλλικά στοιχεία, έχει ένα ενδιαφέρον εδώ να πούμε ότι τα μεταλλικά στοιχεία τα οποία συμμετέχουν στην αιμοποίηση, δηλαδή ο σίδηρος, είναι πολλά τα στοιχεία, απλά εδώ θα πούμε τα πιο σημαντικά, είναι ο σίδηρος, είναι ο ψευδάργυρος και ο χαλκός, είναι ενωμένα σε μορφή χυλιωμένη. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τη μέγιστη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα. Όταν ο ψευδάργυρος συνδυαστεί με τη βιταμίνη C, που είπαμε προηγουμένως για την ασερόλα, είναι μέγιστη βοήθεια για την ισχύ των ανοσοκυττάρων, όπως είναι οι φυσικοί δολοφόνοι, τα natural killers και τα φλεμφοκύτταρα κτλ. Ο χαλκός εξισορροπεί τον ψευδάργυρο. Γι' αυτό και πρέπει να λαμβάνονται μαζί και με συγκεκριμένη αναλογία. Επίσης, έχει την ιδιότητα να διατηρεί το φυσικό χρώμα των μαλλιών. Όταν άνθρωποι έχουν έλλειψη χαλκού, γκριζάρουν τα μαλλιά τους προώρα. Συνήθως το θεωρούν ότι είναι έλλειψη χαλκού. Τον ψευδάργυρο τον αποκαλώ βασιλιά των ιχνοστοιχείων,
γιατί έχει τεκμηριωμένη βιβλιογραφία για τα εξής. Το ψάξανε πολύ για τη δράση κατά του SARS, του COVID. Κατά των ιών λοιπόν του COVID, το SARS-CoV-2, του απλού έρπιτα και του ιού της ανθρώπινης, της επίκτητης ανοσονεπάρκειας, το AIDS δηλαδή. Κατά της ακμής, κατά της εκφύλησης, κατά της γεροντικής εκφύλησης του χρασκυλίδας. Βοηθάει πολύ στα κρυολογήματα, στη δραπανοκυταρική ανεμία, στο έλκος στομάχου. Ο ψευδάργυρος είναι απαραίτητος για τη σύνθεση του υδροχλωρικού οξέως από το στομάχι. Δηλαδή, αν επάρκεια ψευδάργυρου, σημαίνει υποχλωριδρία. Δεν μπορούμε να χωνέψουμε σωστά τις τροφές. Έχει διαπιστωθεί ότι βοηθάει πολύ στην αντιμετώπιση της ΔΕΠΗ. Στην κοιλιοκάκη, στην ελκώδη κολίτιδα και νόσο Κρόουν. Και εδώ τώρα τι γίνεται. Το My Blood, όπως έχει τα συστατικά των φρούτων και των λαχανικών, αλλά χωρίς τις ίνες. Οπότε είναι ένα ιδανικό προϊόν για κάποιον ο οποίος έχει σπαστική κολίτιδα και δεν μπορεί να καταναλώσει μεγάλες ποσότητες ινών. Είναι ασφαλές, δηλαδή δεν θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Πάμε στη βιταμίνη C. Η βιταμίνη C, την ξέρουμε όλοι, έχει αντιοξειδωτική δράση, άμεση και έμεση. Τι σημαίνει έμεση? Την άμεση τη γνωρίζουμε, είναι απευθείας αντιοξειδωτικό κτλ. Αντιμετωπίζει τις ελεύθερες ρίζες και το καθεξής. Η έμεση είναι ότι ενεργοποιεί τα ίδια τα αντιοξειδωτικά ένζημα του οργανισμού, όπως είναι η γλουταθιόνη, η υπεροξυδάση της μουτάσης κτλ. Συμμετέχει στη σύνθεση όλων των ειδών κολαγόνων. Έχουμε 5 είδη κολαγόνων στο σώμα μας. Έχει αντιμικροβιακή, αντιοική, αντιφλεγμονώδη δράση. Προστατεύει άλλες βιταμίνες, όπως η α, η ντ, η α, η ε, η B1, B2, B5, το φολικό οξύ, από την οξείδωση. Τις προστατεύει από την οξείδωση. Η ίδια η βιταμίνη C δεσμεύει και αποβάλλει βαρέα μέταλλα, όπως κάδμιο, αλουμίνιο, μόλυβδο και υδράργυρο. Βελτιώνει την ψυχική κατάσταση, γιατί η έλλειψη βιταμίνη C ζορίζει τα επινεφρίδια, επομένως, όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την εξάντληση, την επινεφρυδιακή εξάντληση, χρησιμοποιούμε μεγάλες ποσότητες βιταμίνη C. Αναποφύγει από πόνο στα αρθρητικά, βοηθάει στην επούλωση τραυμάτων. Και πάμε στη βιταμίνη Α. Η βιταμίνη Α ή αλλιώς ρετινόλη βοηθάει πάρα πολύ στην υγεία των ματιών, προστατεύει τους βλενογόνους του σώματος, που έχουμε στη μύτη, στο στόμα, στα μάτια, τους πνεύμονες, στο πεπτικό σύστημα και το δέρμα. Διευκολύνει τη χώνεψη, εξισορροπεί τη χοληστερόλη. Η βιταμίνη D, τα 50 μιλιγκράμμ του προϊόντος έχουν 100 μονάδες. Είναι πάρα πολύ, μπορεί να φαίνεται έτσι λίγο μικρό το νούμερο, αλλά είναι πολύ ικανοποιητικό για ένα τέτοιο προϊόν. Τι κάνει η D? Η D ανήκει στις προορμόνες και βοηθάει στην υγεία και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος, την ανοσορύθμιση. Έχει αντικαταθλιπτική δράση, γι' αυτό και χώρες οι οποίες έχουν περιορισμένη ηλιοφάνεια υπάρχουν και αντίστοιχο ποσοστό, με υψηλό ποσοστό ατόμων με κατάθλιψη. Βοηθά στο μεταβολισμό του σαχάριου του αίματος, έχει ήπια αντιδιαβητική δράση. Η βιταμίνη Ε έχει αντιοξειδωτική δράση, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε αυτό. Βοηθάει τη βιταμίνη Α, την κρατάει ενεργή για περισσότερη ώρα. Έχει αντιθρομβωτική δράση. Έχει αντιγερατική δράση. Βελτιώνει τη γονιμότητα. Ενισχύει τα φυσικά αντιοξειδωτικά του σώματος, όπως και η βιταμίνη C, γλουταθιόνη και υπεροξυδάση. Και βοηθάται από την C, με αυτό που πάμε προηγουμένως. Ενισχύει τα αποτοξινωτικά ένζημα, τα οποία υπάρχουν στο σηκώτη και μας βοηθούν στο να καθαρίζει το αίμα από τα κατάλοιπα των φαρμάκων, των τοξίνων κτλ. Γιατί το φάρμακο, όποιο φάρμακο παίρνουμε, θα πρέπει αυτό στη συνέχεια, αφού ασκήσει την επίδραση που είναι σχεδιασμένο να ασκήσει, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αποβληθεί από τον οργανισμό. Αναλαμβάνουν ειδικά ένζημα να το κάνουν σε μορφή τέτοια που να μπορέσουν να το αποβάλουμε. Τι άλλο έχει το My Blood? Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B. Βοηθάνε στην καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος, υποστηρίζουν την αιμοποίηση, ειδικά η B12 και το φολικό οξύ. Βοηθάει γενικά τον μεταβολισμό πρωτεϊνών υδατανθράκων λοιπόν. Ο μεταβολισμός
των πρωτεϊνών, των υδαταθράνων και των λοιπών για να μας δώσει εμάς ενέργεια, θα πρέπει να υπάρχει το σύμπλεγμα βιταμινών B. Εξισορροπούν τη χοληστερόλη, βοηθούν κατά της αϊπνίας και της κακής διάθεσης, ενισχύουν το νοσοποιητικό σύστημα, ειδικά η B6 και η B12. Η B6 βοηθάει στις κατακρατήσεις υγρών. Και τώρα να πούμε κάποια συμπεράσματα για το My Blood, αφού είπαμε για τα συστατικά. Είναι προϊόν βάσης. Βοηθάει τους πάντες. Εγώ το δίνω παρέλα με χλωροφύλλη. Αν με ρωτήσει κάποιος τι να πάρω, δώσε μου ένα προϊόν, δύο προϊόντα να πάρω, θα πάρεις My Blood και χλωροφύλλη. Γιατί? Ιδανικό για κάποιον, για όποιον ψάχνει μια απόλυτα φυσική πολυθρεπτική φόρμουλα. Δεν έχει χημικά συνθετικά πρόσθετα, ενισχυτικά, γεύση και γλυκαντικά. Γιατί το λέμε, λέω ότι είναι προϊόν βάσης, διότι το αίμα είναι, υγρός συνθετικό, είναι ο υγρός συνθετικός ιστός, επικοινωνεί με όλο το σώμα, άρα υγεία στο αίμα σημαίνει υγεία σε όλο τον οργανισμό. Γι' αυτό και ο οργανισμός το αίμα το προφυλάσσει και το προσέχει πάρα πάρα πολύ και το παρακολουθεί. Τι άλλο μας δίνει το My Blood? Ενέργεια, μας αποτοξινώνει, μας οξυγονώνει, μας δίνει διάβια και δύναμη. Είναι εξαιρετικό προϊόν για καπνιστές, λόγω της μεγάλης ποσότητας των αντιοξειδωτικών στοιχείων. Και επίσης είναι πολύ χρήσιμο, αυτό είναι από μαρτυρία, από μια κυρία η οποία έκοψε το τσιγάρο και την βοήθησε πάρα πολύ στο σύνδρομο μετάβασης. Έτσι. Αυτό οφείλεται στην περιεκτικότητα που έχει σε βιταμίνες B. Επίσης, είναι απαραίτητο για έφηβες κοπέλες, λόγω της εμμηνουρήσεως, και για όλες τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν σύνδρομο επώδυνης εμμηνουρήσεως, το οποίο είναι, συνοδεύεται από πονοκεφάλους, ζαλάδες, ημικρανίες κτλ, δυσμηνόρια και ούτω καθεξής. Γιατί αυτό το κάνει αυτό? Γιατί μας βοηθάει το My Blood να κατασκευάσουμε αίμα. Περιέχει την ουσία των φρούτων και των λαχανικών, έτσι αυτό που είπαμε προηγουμένως, χωρίς τις ίνες τους, είναι ιδανικό για όλους όσοι θέλουν να εμπλουτίσουν τη διατροφή τους σε φρούτα και λαχανικά, αλλά διστάζουν επειδή έχουν ευερέθιστο έντερο, κολίτες και το καθεξής. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στη χλωροφύλλη. Το χλωροφύλλ μάλλον, είναι συνδυασμός εκχυλισμάτων πράσινων λαχανικών και θαλάσσιων φυκών, ως πηγή αλκαλικών στοιχείων. Το πρώτο είναι το εκχύλισμα κρυθαρόχορτου. Το κρυθαρόχορτο ανήκει στις υπερτροφές. Είναι πολύ πλούσιο σε αντιοξειδωτικές βιταμίνες και μέταλλα, βοηθάει στην υγεία του εντέρου λόγω των πρεβιωτικών ινών και στη ρύθμιση του ζαχάρου και της χοληστερόλης. Η παντοδύναμη χλωρέλα. Η χλωρέλα ανήκει στις φυτικές τροφές, είναι φύκος, που έχει πλήρη πρωτεΐνη. Τι σημαίνει πλήρη πρωτεΐνη? Έχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Χρησιμοποιείται ως μέσο δέσμευσης και αποβολής βαρέων μετάλλων στο σώμα. Χλωρέλα χρησιμοποιούσα εγώ σε πρωτόκολλα πελατών μου όταν είχα το κέντρο στην Αθήνα. Τους έδινα χλωρέλα για να δεσμεύει. Η χλωρέλα έχει την ιδιότητα να δεσμεύει τα βαρέα μέταλλα από το αίμα και να τα περνάει στην οδό αποβολής. Τι άλλο κάνει η χλωρέλα? Υποστηρίζει το ανοσοποιητικό, ισορροπεί τη χοληστερόλη, ρυθμίζει το μεταβολισμό του σαχάρου και των λιπών και ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση. Πάμε στο αλφάλφα ή αλλιώς μυδική. Άλλη υπερτροφή. Περιέχει μεγάλες ποσότητες κάπα, η οποία κάπα βοηθά στη ρύθμιση της πήξης του αίματος. Σταθεροποιεί και αυτό το ζάχαρο του αίματος και ρυθμίζει τη χοληστερόλη. Δρά προληπτικά κατά των ουρολιμόξεων. Το έλαιο μέντας. Το έλαιο μέντας είναι πολύ γνωστό αντιμικροβιακό, αντιμικητιασικό, ομαλοποιεί το πεπτικό σύστημα, έχει αντιοξειδωτική δράση και βοηθάει στην αυτία και τη δυσπεψία. Τώρα, επειδή έχω ακούσει πολλά πράγματα για το κομμάτι της αλκαλικότητας, της αλκαλοποίησης και αλκαλοποίηση αίματος και αλκαλικό αίμα, θέλω να αφιερώσω αυτήν εδώ τη διαφάνεια και τις επόμενες 2-3, αν θυμάμαι καλά, να εξηγήσω τι σημαίνει αλκαλικότητα, τι σημαίνει αλκαλοποίηση. Η αλκαλοποίηση είναι η μετακίνηση του pH προς την περιοχή με τα μπλε, θα δείτε τι εννοώ. Η αλκαλικότητα είναι η διατήρηση του pH από 7 και πάνω και αλκαλικές τροφές είναι τροφές που βοηθούν στην αλκαλικότητα. Λοιπόν, το μπλε είναι εδώ. Αυτή η χρωματική κλίμακα μας δείχνει το εύρος ανάμεσα στο όξινο που είναι στην αριστερή περιοχή, στο κέντρο το 7 που είναι το ουδέτερο και δεξιά
που είναι το αλκαλικό. Εμείς λοιπόν θέλουμε να κρατιόμαστε από 7 και πάνω. Και θα δούμε τώρα ποιο pH μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει το pH του αίματος ή κάποιο άλλο pH. Επομένως, οτιδήποτε είναι πάνω από 7 είναι αλκαλικό και οι τροφές οι οποίες βοηθούν στην αλκαλικότητα λέγονται αλκαλικές τροφές. Ποιες είναι αυτές? Θα δούμε αμέσως. Σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια βλέπουμε ότι προς τα δεξιά, δηλαδή από το 7 έως το 10, αν δείτε, έχει σκιτσάκια από αβοκάντο, έχει λαχανικά γενικότερα, φρούτα και λαχανικά, ενώ στα προς τα αριστερά, που είναι τα όξινα, έχουμε τα junk food, τα ζωικά προϊόντα, τον καφέ, αναψυκτικά και ούτω καθεξής. Οι αλκαλικές τροφές έχουν αλκαλικό αποτέλεσμα και οι όξινες τροφές έχουν όξινο αποτέλεσμα. Τι εννοώ με αυτό? Αν μετρήσουμε με ένα πεχάμετρο, το πεχάμετρο είναι ένα όργανο το οποίο μετράει το pH. Αν μετρήσουμε το χυμό του λεμονιού, θα μας δείξει όξινο pH. Θα μας δείξει, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 4. Όμως αυτό όταν το πιούμε, στο σώμα μας θα δώσει αλκαλικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό και το λεμόνι, αν και ξινό, είναι αλκαλική τροφή. Δεν έχει σημασία οι ίδιες οι τροφές τι pH έχουν, αλλά το πώς τις μεταφράζει ο μεταβολισμός του σώματος. Δεν είναι δόκιμος όρος αλκαλοποίηση αίματος. Γιατί δεν είναι? Το αίμα, είπαμε, είναι ο μόνος υγρός συνδετικός ιστός. Ως εκ τούτου, η κατάστασή του επηρεάζει όλα τα όργανα και τους ιστούς του σώματος. Επειδή είναι τόσο σπουδαίο, ο οργανισμός παρακολουθεί συνεχώς τις κρίσιμες παραμέτρους του αίματος, οι οποίες είναι μεταξύ άλλων η πίεση, η αρτηριακή πίεση, το ζάχαρο του αίματος. Ενδεικτικά να σας πω ότι ο οργανισμός παρακολουθεί το ζάχαρο του αίματος κάθε 15 δευτερόλεπτα. Είναι πολύ βασικό. Το pH και το οξυγόνο. Η τάση μας να πάρουμε ανάσα θέλουμε να πάρουμε ανάσα οφείλεται στη μεταβολή του pH του αίματος. Δηλαδή, αν το pH του αίματος πέσει πολύ, ξεκινάει να κατεβαίνει προς την όξινη περιοχή, τότε δίνει ερέθισμα στο αναπνευστικό κέντρο του εγκεφάλου να πάρουμε ανάσα. Και θα πούμε τι σημαίνει αυτό. Το pH του αίματος λοιπόν κινείται σε πολύ στενά πλαίσια μεταξύ 7,35 και 7,45. Το αίμα δηλαδή είναι ελαφρώς αλκαλικό. Δεν μπορεί να πάει ούτε κάτω από 7,35 ούτε πάνω από 7,45. Κάτω από 7,35 έχουμε τη λεγόμενη μεταβολική οξέωση, η οποία είναι πολύ συνηθισμένη στους διαβητικούς τύπου 1 και επειδή δεν μπορούν να μεταβολήσουν το ζάχαρο και μεταβολίζουν το λίπος και το λίπος όταν απελευθερωθεί στο αίμα ρίχνει το pH, είναι κρίσιμη κατάσταση για τη ζωή και πρέπει να διακομιστεί κατευθείαν στο νοσοκομείο. Είναι πολύ επικίνδυνο δηλαδή, το αίμα δεν γίνεται ποτέ όξινο. Αυτό θέλω να συγκρατήσουμε. Λοιπόν, το παραπάνω εύρος εκτρέπεται, δηλαδή του αίματος, σε περιπτώσεις που κάνουμε διατροφή πλούσια σε όξινες τροφές. Όπως είδαμε και στην προηγούμενη διαφάνεια, τρόφιμα ζωικής προέλευσης, αναψυκτικά, γλυκά κτλ. Οποτεδήποτε ο οργανισμός παρακολουθεί το pH του αίματος, έτσι. Όταν βλέπει λοιπόν ότι πέφτει, τότε τι κάνει, προσπαθεί να το επαναφέρει αποδεσμεύοντας αλκαλικά μέταλλα. Τα πιο διαδεδομένα αλκαλικά μέταλλα στο σώμα είναι το ασβέστιο και το μαγνήσιο. Ποιες είναι οι αποθήκες του ασβεστίου και του μαγνησίου? Τα οστά. Από εκεί θα τραβήξει αλκαλικά μέταλλα. Και τα δύο αυτά λοιπόν είναι εξαιρετικά πολύτιμα. Μόνο το μαγνήσιο, το ασβέστιο συμμετέχει οπουδήποτε υπάρχει μυϊκή συστολή, είτε στην καρδιά, είτε στους μυς, είτε στους λίους μυς των οργάνων κτλ. Μόνο το μαγνήσιο συμμετέχει σε πάνω από 300 είδη μεταβολικών αντιδράσεων. Οπότε, όταν λέμε λοιπόν ότι κάνουμε αλκαλοποίηση, ξεκουράζουμε τον μηχανισμό αυτόν. Δεν οθούμε το σώμα μας να πάει να πηγαίνει να τραβάει συνεχώς μέταλλα, αλκαλικά μέταλλα από τις αποθήκες του. Τι άλλο? Είπαμε προηγουμένως για το pH του αίματος. Το pH δεν είναι ίδιο σε όλο τον οργανισμό. Τι εννοώ? Το σάλιο έχει pH από 6,5 με 7,5. Το αίμα είπαμε πόσο έχει. Το στομάχι έχει από πολύ οξυνό έως ελαφρώς οξυνό pH.
Το παχύ έντερο έχει από 4,7 με 7 και το λεπτό έντερο έχει ελαφρώς πιο όξινο από 4 έως 7. Και θα μου πει κάποιος, εντάξει ρε παιδί μου, ποιο pH μας ενδιαφέρει στην τελική. Σε ενδιαφέρει το pH το οποίο είναι μέσα και έξω από τα κύτταρα. Ο εξωκυτάριος χώρος είναι, φανταστείτε ότι τα κύτταρα είναι επιπλέουν σε μία λίμνη η οποία έχει υγρό. Αυτό το υγρό ονομάζεται εξωκυτάριος χώρος και είναι το μόνο μέσο, μέσω του οποίου τα κύτταρα παίρνουν τα θρεπτικά στοιχεία και οξυγόνο και αποβάλλουν τις τοξίνες. Μας ενδιαφέρει λοιπόν αυτό το pH να είναι αλκαλικό και όχι όξινο. Εάν γίνει όξινο, απλά μιλώντας όσο πιο κοντά είναι το pH του εξωκυτάριου χώρου στην αλκαλική περιοχή, τόσο περισσότερο οξυγόνο είναι διαθέσιμο για το μεταβολισμό, την παραγωγή ενέργειας και την αποτοξίνωση. Άρα λοιπόν μιλώντας απλά, η λέξη αλκαλοποίηση θα πρέπει να ταυτιστεί στο μυαλό μας με τη λέξη οξυγόνωση. Είτε λέμε αλκαλοποίηση, είτε λέμε οξυγόνωση, λέμε το ίδιο πράγμα από πλευράς φυσιολογίας. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι τα σημεία του όξινου οργανισμού σε αρχικό στάδιο. Έχουμε σωματική κόπωση και χαμηλή ενέργεια. Έχουμε νευρικότητα, άγχος, κρίσης πανικού και κατάθλιψη. Έχουμε δερματικά προβλήματα, έξεμα, ψωρίαση, ακμή, φαγούρα και το καθεξής, μυοσκελετικούς πόνους, απουσία φανερού τραυματισμού. Δεν αναφερόμαστε σε πόνους σαν έχουμε σπάσει το χέρι μας κτλ. Εννοούμε πόνους, έτσι, πόνους φαντάσματα, λίγο ανεξήγητους, γιατί πονάω ας πούμε σήμερα, τα πονάκια τα λεγόμενα. Διάρρεια, δυσκυλιότητα, φουσκώματα, κράμπες πριν ή κατά τη διάρκεια της εμμυνουρήσεως, καούρες, υπνηλία, τεριδόνα στα δόντια. Η τεριδόνα αναπτύσσεται όταν έχουμε όξινο pH στο στόμα, γιατί εκεί επικρατούν τα παθογόνα βακτήρια και προκαλούν στα δόντια αυτό το πράγμα, την τεριδόνα. Έχουμε ναυτία, χαμηλή ερωτική επιθυμία. Η ερωτική επιθυμία είναι το πρώτο που φεύγει όταν έχουμε πρόβλημα και το τελευταίο που έρχεται όταν ξαναβρούμε την υγεία μας. Γυλοπαιδικά. Πάμε να δούμε τώρα σε χρόνιο στάδιο. Αν δηλαδή εμείς επιμένουμε τον οργανισμό μας, να τον κρατάμε στο όξινο φάσμα. Όταν λέμε οργανισμό, είναι το pH του εξωκυτάριου χώρου και εντός των κυτάρων. Οστεοπόρωση. Αφού είπαμε ότι το σώμα τραβάει ασβέστιο από τα οστά για να εξισορροπήσει το pH, τι θα έχουμε? Οστεοπόρωση. Πρόωρη γύρανση. Αδυναμία νοσοποιητικού. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχουμε σωματοφύλακες, δεν έχουμε στρατιώτες, οπότε είμαστε πιο ευάλωτοι σε παράσιτα, ιούς και βακτήρια. Αθρίτιδα. Προβλήματα σε συνδέσμους και αρθρώσεις. Πέτρες σε νεφρά και χολή. Λοιπόν, οι λιθιάσεις όλες, όλες οι λιθιάσεις, ανεξαρτήτου δηλαδή τοπολογίας, είτε νεφρά είναι, είτε χολή είναι κτλ., οφείλεται σε αδυναμία του σώματος να διαχειριστεί το ασβέστιο. Διότι οι πέτρες που λέμε, τι είναι? Είναι κρύσταλλοι ασβεστίου. Όταν λοιπόν το ασβέστιο το σώμα δεν μπορεί να το διαχειριστεί, πηγαίνει, δεν πάει εκεί που πρέπει να πάει, δηλαδή στα οστά, αλλά κάνει βόλτες γενικά σε όλο τον οργανισμό και δημιουργεί σκληρύνσεις, δημιουργεί αρτηριοσκλήρωση, δημιουργεί πέτρες, δημιουργεί οτιδήποτε από όλα αυτά. Καρδιαγγειακά προβλήματα, τρώγοντα αγγεία, αρτηριοσκλήρωση, ανευρίσματα, αρρυθμίες, εμφράγματα και ανακοπές. Επίσης, στον όξινο οργανισμό έχουμε αντίσταση στην ινσουλίνη. Τι σημαίνει αντίσταση στην ινσουλίνη? Ότι τα κύτταρα δεν μπορούν να ακούσουν το σήμα της ινσουλίνης που παράγει το πάγκρεας, οπότε πρέπει να δυναμώσει το πάγκρεας να παράγει περισσότερη ινσουλίνη. Αυτή λοιπόν η υπερινσουλινεμία είναι και η αιτία του διαβήτη τύπου 2, μάλλον η συμπτωματολογία του διαβήτη τύπου 2, το διαγνωστικό σύμπτωμα, η διάγνωση, παχυσαρκία, υψηλή αρτηριακή πίεση και χοληστερόλη. Μυκητιάσεις και καρκίνος. Το όξινο pH, τι σημαίνει, είπαμε, στέρηση οξυγόνου σε κυταρικό επίπεδο, άρα τα κύτταρα προσαρμόζονται σε αναερόβιο μεταβολισμό, δηλαδή εκεί που χρησιμοποιούν οξυγόνο για να κάψουν τα ζάχαρα, τις πρωτεΐνες και τα λιπίδια, κάνουν τι κάνουν, ζύμωση σαχάρων. Και επειδή η ζύμωση είναι μία αντιοικονομική μέθοδος, δεν παράγει πολύ ενέργεια,
Τα καρκινικά κύτταρα θέλουν 18 φορές περισσότερη γλυκόζη, περισσότερη ζάχαρη από τα φυσιολογικά. Γι' αυτό και τα γλυκά είναι απαγορευτικές τροφές για καρκινοπαθείς. Τρέφουν τους όγκους δηλαδή. Και οξέωση. Να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Φαίνεται λοιπόν ότι η όξινη κατάσταση, επειδή αφορά τον εξοκυτάριο χώρο όλων των κυττάρων, είτε αυτά είναι καρδιάς, είτε είναι ύπατος, είτε είναι παγκρέατος, είτε είναι σπλήνας, είτε στόμαχου, επηρεάζει όλο τον οργανισμό ταυτόχρονα. Δηλαδή, αν δείτε και στο αρχικό στάδιο και στο χρόνιο στάδιο, ο όξινος οργανισμός εμφανίζει μια πληθώρα συμπτωμάτων που αγκαλιάζει διαφορετικά όργανα και συστήματα και οφείλεται σε αυτό το κομμάτι. Οι διαταραχές είναι συστημικής φύσεως, έτσι, εκφυλιστικής τάσης. Τα όργανα σταδιακά αποδυναμώνονται με την πάροδο του χρόνου και είναι και χρόνιας διάρκειας. Δηλαδή, πολλές φορές η όξινη κατάσταση μας τρώει από μέσα, αλλά δεν μας δημιουργεί συμπτώματα. Πρέπει να φτάσει σε κάποιο επίπεδο για να αρχίσει να μας δίνει σήματα. Η έλλειψη οξυγόνου, δηλαδή το όξινο pH, όπως λέμε, επηρεάζει όλα τα κύτταρα με τον ίδιο τρόπο. Τοξίνωση, υποθρεψία. Υποθρεψία εδώ σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκή θρεπτικά στοιχεία για τα κύτταρα. Τα κύτταρα πεινάνε όσο και να τρώμε. Ασφυξία, ανεξέλεγκτες φλεγμονές, ειδικές και γενικευμένες, αναγκαστική προσαρμογή των κυττάρων είναι καρκίνος και τέλος υποβάθμιση των ιστών και των οργάνων μέχρι ολικού εκφυλισμού, οι οποίες είναι οι χρόνιες ανίατες παθήσεις. Λοιπόν, ποια είναι τώρα η λύση? Εντάξει, μας μαύρισε την καρδιά, Νικόλα. Για πες μας τώρα τι να κάνουμε. Αλκαλική διατροφή. 80% αλκαλικές τροφές, 20% όξινες. Το κάνουν πολύ λίγοι άνθρωποι. Γι' αυτό και εμείς ερχόμαστε να δώσουμε τη λύση. Εμπλουτίζουμε με χυμούς πράσινων λαχανικών. Ερχόμαστε να βοηθήσουμε λοιπόν με το Dual Life Chlorophyll. Προϊόν βάσης και αυτό. Οι δοσολογίες που θα δείτε τώρα είναι... είναι καθαρά ενδεικτικές και απλά θέλω να δούμε λίγο τη λογική. Η εταιρεία μας λέει 15-20 ml. Το έχει όμως υπολογίσει για ανθρώπους οι οποίοι, μπας περιπτώσει, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας συγκεκριμένο και ακολουθούν μία διατροφή βασισμένη στην σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με 6-9 μερίδες πρώτων και λαχανικών καθημερινά. Όμως, πιστεύω ότι για τον άνθρωπο ο οποίος κάνει τη δυτικού τύπου διατροφή, δηλαδή πολλά ζωικά και επεξεργασμένα τρόφιμα κτλ., είναι από 30 έως 50 ml. Επίσης, σε αθλητές βαρέων αθλημάτων και δρομής, γιατί αυτοί οξεώνουν, ας το πούμε, τα κύτταρά τους, λόγω του γαλακτικού οξέως που συσσωρεύεται στους μυς κατά την άσκηση. Άρα και αυτοί θέλουν παραπάνω χλωροφύλλα από ό,τι θέλει ο μέσος άνθρωπος, ο οποίος κάνει μια ζωή έτσι καθιστική. Και επίσης 70 έως και 100 ml, μη σας φοβίζει το 100 ml, μιλάμε για μικρά χρονικά διαστήματα, αλλά για πολύ ειδικό σκοπό, για ιώσεις, όσο κρατάει η ίωση, όσο κρατήσουν τα συμπτώματα μιας ίωσης, σε περιπτώσεις τραυματισμών και σε περιπτώσεις πρωτοκόλων καθαρισμού από βαρέα μέταλλα και τοξίνες. Εκεί θέλουμε παραπάνω δόση για να επιτύχουμε το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η χλωροφύλλη, επειδή είναι προϊόν βάσης, μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα προϊόντα, ιδανικά με το αποτοξινωτικό Prodeacid, με το ProSugar, γιατί βοηθάει, είπαμε, και στη διαχείριση του ζαχάρου, το ProSugar είναι ακόμη πιο εξειδικευμένο σε αυτό. Τη χλωροφύλλη μου, στην υγεία σας. Ωραία γεύση. Τη βιταμίνη C, το Gastrin, το My Blood, και το Day Night. Νομίζω ότι συνδυάζει δυναμικά με αυτά. Αλλά μπορούμε να την πάρουμε με όλα τα προϊόντα της εταιρείας. Και τελειώνουμε με ένα καινοτόμο προϊόν. Γιατί είναι καινοτόμο? Εμπεριέχει τα προβιωτικά, τα οποία είναι τα ωφέλιμα βακτήρια. Τα πρεβιωτικά. Τι είναι τα πρεβιωτικά? Είναι οι τροφές των ωφέλιμων βακτήριων. Είναι το γευματάκι τους. Και τα μεταβιωτικά είναι τα προϊόντα του μεταβολισμού των ωφέλιμων βακτηρίων. Πολύ μεγάλη σημασία έχει δώσει η εταιρεία στον επιστημονικό σχεδιασμό της συσκευασίας. Δηλαδή έχει προβλέψει
ακόμη και την ακούσια κακομεταχείριση που μπορούμε να του κάνουμε, αλλά να ξεχάσουμε εκτός ψυγείου για λίγο, ας πούμε, κτλ. Εγγυάται την πλήρη βιωσιμότητα των βακτηρίων μέχρι και την τελευταία ημέρα της ημερομηνίας λήξεως. Πάνω από 100 κλινικές μελέτες για τα συστατικά. Είναι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Τα προβιωτικά τα ψάχνουν τώρα πάρα πολύ και συγκεκριμένα στελέχη για κατάθλιψη, για βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν πολλαπλή σκλήνεση. Φανταστείτε δηλαδή τι γίνεται στο κομμάτι των προβιωτικών. Τα προβιωτικά έχει τέσσερα βακτήρια, συγγνώμη, και ένα μύκητα. Ένα ζυμομύκητα. Τα ονόματα, εντάξει, δεν έχουν σημασία, απλά έτσι τα έχω βάλει γιατί θέλω να πούμε κάποια πράγματα για το καθένα από αυτά που βοηθάει. Τα προβιωτικά είναι φυτικές ίνες από ακακία. Έχει σημασία εδώ, γιατί θα δούμε σε μια διαφάνεια επόμενη ότι οι φυτικές ίνες ακακίας δεν προκαλούν φούσκωμα σε άτομα που έχουν ευερέθητο έντερο. Δεν τα ενοχλούν. Γιατί απορροφούνται, αποδεσμεύονται γρήγορα, αργά, σιγά-σιγά και δεν αναστατώνουν το ευερέθητο έντερο. Και τα μεταβιωτικά είναι το βουτυρικό οξύ. Ένα εξαιρετικό μόριο, πάρα πολύ καλά ερευνημένο. Πριν πούμε όμως για τα συστατικά, να δούμε κάποια πράγματα για το μικροβίωμα. Τι είναι αυτό το μικροβίωμα? Το μικροβίωμα είναι ένα οικοσύστημα. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε το μικροβίωμα ως μια κοινωνία που έχει όλες τις φάτσες μέσα, όλες τις κάστες. Πού μπορούμε να βρούμε μικροβιώματα? Μικροβιώματα έχουμε στο στόμα. Μικροβίωμα έχουμε στο στόμα. Ειδικό μικροβίωμα, ξεχωριστό. Στο δέρμα, στη μύτη, στα αυτιά, στον κόλπο, στο έντερο, τα μάτια, που είναι διαφορετικά. Τι λένε οι έρευνες? Λένε ότι όσο περισσότερη ποικιλία έχουμε σε μικροοργανισμούς, δηλαδή όσο περισσότερα γένη έχουμε, όσο μεγαλύτερη πολυφωνία έχουμε, τόσο πιο καλά είναι η υγεία μας, τόσο πιο ευεργετικές είναι οι σχέσεις μεταξύ τους. Υπάρχει δηλαδή ισορροπία. Θα αναφερθούμε λίγο στο μικροβίωμα του εντέρου. Το μικροβίωμα του εντέρου ζυγίζει από 1 έως 1,5 κιλό για τον μέσο ενήλικα, όσο και ο εγκέφαλος. Τι λέμε για το έντερο? Δεύτερος εγκέφαλος. Το έντερο είναι ο πρώτος εγκέφαλος, γιατί πρώτα σχηματίζεται το έντερο κατά την κύηση και μετά ο εγκέφαλος. Άρα λοιπόν το έντερο είναι ο πρώτος εγκέφαλος. Έχουμε το μικροβίωμα του εντέρου αποτελείται από 100 τρισεκατομμύρια κυττάρων, ενώ τα δικά μας είναι 13. Δηλαδή ζούμε μέσα στα βακτήρια και δεν τα έχουμε μέσα μας. Το μικροβίωμα του εντέρου συνδέεται με πεπτικό, ανοσοποιητικό, νευροφυτικό και ορμονικό σύστημα. Ελέγχει τα πάντα δηλαδή. Η σύγχρονη τάση της έρευνας έχει να κάνει με το ψυχοβίωμα. Τι είναι το ψυχοβίωμα? Είναι κομμάτι του μικροβιώματος το οποίο επιδρά στο ψυχισμό μας μέσω νευροδιαβιβαστών. Όπως για παράδειγμα σερωτονίνη. Ο κάθε άνθρωπος, και αυτό αξίζει το σημειώσουμε, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του προσωπικό μικροβίωμα. Είναι σαν το δαχτυλικό αποτύπωμα. Δεν θα βρείτε ίδιο μικροβίωμα σε δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Με τίποτα. Και μάλιστα το μικροβίωμα είναι χαρακτηριστικό των συνηθιών του ανθρώπου αυτού, του τρόπου ζωής που κάνει, στη χώρα που μένει, στο γεωγραφικό πλάτος που μένει, με τις κλιματολογικές συνθήκες κτλ. Και αλλάζει συνεχώς. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει να είναι ισορροπημένο για να έχουμε υγεία. Πάμε να δούμε για το πρώτο στέλεχος, το Bifidobacterium bifidum. Είναι από τα πιο διαδεδομένα βακτήρια της εντερικής χλωρίδας. Προστατεύει από την Escherichia coli. Είναι υπεύθυνο για... Η Escherichia coli είναι γνωστό ως κολοβακτηρίδιο, είναι υπεύθυνο για εντερικές διαταραχές. Και ένα πολύ δύσκολο βακτήριο, το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Έχει αντιφλεγμονώδη δράση στο έντερο. Όλα τα στελέχη που θα πούμε σήμερα έχουν αντιφλεγμονώδη δράση. Παράγει γαλακτικό οξύ, το οποίο διατηρεί το όξινο pH του λεπτού εντέρου. Αν θυμηθείτε τη διαφάνεια που έχω τα διαφορετικά pH, θα δούμε ότι το λεπτό έντερο έχει ελαφρώς πιο όξινο pH από το παχύ έντερο και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Γιατί σε αλκαλικό pH
ευδοκιμούν παθογόνα και ευδοκιμούν μύκητες, ειδικά ο κάντιντα. Άρα λοιπόν το βακτήριο αυτό παράγει γαλακτικό οξύ και δυσκολεύει τη δουλειά στην κάντιντα να μας κάνει ζημιά. Συμμετέχει στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού. Μία πολύ ενδιαφέρουσα ιδιότητα που έχει αυτό είναι να σπάει με ένζημα τα χολικά άλατα και διευκολύνει την αποβολή τους από το παχύ έντερο. Οπότε, ας θυμηθούμε λίγο την περίσσια του ασβεστίου που είπαμε προηγουμένως, ότι μπορεί να δημιουργήσει λιθιάσεις στο σώμα. Το βακτήριο αυτό έχει την ιδιότητα να σπάει τα χολικά άλατα και να μας προστατεύει από αυτή τη διαδικασία. Βοηθά σε εντερικές διαταραχές λόγω άγχους. Βοηθάει κατά των μολύσεων του αναπνευστικού. Ενισχύει το εντερικό μικροβίωμα μετά από χημειοθεραπεία. Βοηθά στο ευερέθη στο έντερο, είναι μια έρευνα του 2011. Λοιπόν, πάμε στο Bifidobacterium longum. Τι κάνει αυτό? Μια έρευνα του 2021 έδειξε ότι βοηθά στη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, νόσος του Crohn και ελκώδη κολίτιδα. Έχει αντιοξειδωτική δράση. Βοηθά στη διατήρηση της ακαιρεότητας του εντερικού επιθυλίου, πρόληψη διαρρέοντος εντέρου. Παράγει λιπαρά οξέα βραχίας αλυσίδας. Ένα λιπαρό οξύ βραχίας αλυσίδας είναι το βουτυρικό οξύ. Θα δούμε στο τέλος. Τι κάνουν αυτά? Βοηθούν στην επούλωση των τραυμάτων του εντερικού επιθυλίου. Ενισχύει γενικά το εντερικό μικροβίωμα και βοηθά σε όλες τις περιπτώσεις διαταραχών του εντερικού μικροβιώματος από κακή διατροφή, στρες, αλκοόλ κτλ. Επίσης, έχει την ιδιότητα να βοηθάει και σε περιπτώσεις πεσμένης ψυχικής διάθεσης, επειδή είπαμε ότι το έντερο είναι ο πρώτος, δεύτερος εγκέφαλος, αλλά συνδέεται με τον εγκέφαλο μέσω μιας καλωδιώσεως που λέγεται πνευμονογαστρικό νεύρο. Άρα, ό,τι γίνεται στο έντερο, ο εγκέφαλος το ξέρει. Και γι' αυτό το λόγο, όταν έχουμε υγιές εντερικό μικροβίωμα και επάρκεια του όσανο προβιωτικού, ο εγκέφαλος είναι σε καλή ψυχική διάθεση. Και βοηθά σε πεπτικές διαταραχές λόγω στρες. Πάμε στο τρίτο. Είναι ο Galactobacillus helveticus. Αντιμικροβιακή δράση. Πάλι εδώ το ελικοβακτηρίδιο. Και το Clostridium difficile. Το Clostridium difficile είναι η πιο διαδεδομένη αιτία ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων. Είναι ένα πάρα πολύ σκληρό βακτήριο. Επιβιώνει πάρα πολύ εύκολα. Είναι πολύ δυνατό και ακόμη και σε δυνατές αντιβιώσεις. Βοηθάει σε διάρρεια που σχετίζεται με τη χρήση της αντιβίωσης, το προβιωτικό αυτό. Συνδυαστικά τώρα με το longum που είδαμε προηγουμένως, βοηθάει και αυτό στη βελτίωση της ψυχικής διάθεσης. Βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, βοηθάει στη βελτίωση του ύπνου, παράγει βουτυρικό οξύ, και αυτό παράγει βουτυρικό οξύ, το οποίο βελτιώνει σταθερότητα και ισορροπία του εντερικού μικροβιώματος. Βοηθάει στην καλύτερη αντιμετώπιση διαταραχών του άνω αναπνευστικού. Βοηθάει στη βελτίωση της απορρόφησης του ασβεστίου. Έχει ενδείξεις κατά των δερματικών παθήσεων. Έχει ενδείξεις κατά των μυκητιάσεων, κατά του καρκίνου του μαστού, σε κυταροκαλλιέργειες. Επίσης, δείχνει πολύ ενθαρρυντικά σημάδια για τη βελτίωση των γνωσιακών λειτουργιών. Την ικανότητα, λέει, του εγκεφάλου να επεξεργάζεται πληροφορίες. Το τελευταίο βακτήριο είναι το Lacticazebacillus rhamnosus. Αυτό έχει μερικές ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Έχει μεγάλη αντοχή στα οξέα του στομάχου και τα χολικά άλατα, οπότε διατηρεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την ωφέλιμη παρουσία του να φτάσει στο έντερο. Είναι κομμάντο. Είναι καταδρομέας στο συγκεκριμένο προβιωτικό. Γιατί? Εμποδίζει την εγκατάσταση και ανάπτυξη παθογόνων, ιδιαίτερα σαλμονέλας, σταφυλόκοκκου και ψευδομονάδα στο έντερο. Έχει επιλεκτική αντιπαθογόνο δράση, δηλαδή σημαδεύει τον εχθρό και τον χτυπάει. Παράγει γαλακτικό οξύ και βοηθάει στη διατήρηση αφιλόξενου περιβάλλοντος για μύκητες, π.χ. κάντιδα και άλλα παθογόνα. Παράλληλα, δεν επιτρέπει τη μετανάστευση των βακτηρίων του παχαίως εντέρου κατά βάση που τρέφονται από τοξίνες και απόβλητα. Εδώ να κάνω μια παρένθεση να πω ότι έχω τις αντιρρήσεις μου σε ό,τι λέμε καλά βακτήρια και κακά βακτήρια. Δεν υπάρχουν ούτε καλά βακτήρια ούτε κακά βακτήρια, υπάρχουν σχέσεις. Τα κακά, λέμε, βακτήρια απικούν κυρίως στο παχύ έντερο και είναι υπεύθυνα να απεικοδομούν τις τοξικές ουσίες που αποβάλλουμε, που είναι έτοιμες να αποβληθούν μέσω των κοπράνων, τις αδρανοποιούν. Και επίσης συμμετέχουν στην απεικοδόμηση του σώματός μας όταν φύγουμε από τη ζωή.
Άρα λοιπόν, το πρόβλημά μας δεν είναι αν είναι καλό ή κακό ένα βακτήριο, αλλά πού είναι και τι σχέσεις έχει στον τόπο που βρίσκεται. Προστατεύει το φυσικό επικάλυμα του εντέρου, το οποίο ενεργεί ως φυσικό φράγμα αποτροπής της εισόδου των παθογόνων στο αίμα. Και βοηθάει πολύ στην εγγενή ανοσία. Είναι παράγοντας ανοσορύθμισης. Τι άλλο κάνει, ανακουφίζει από τη διάρκεια λόγω αντιβίωσης, συμπληρωματική θεραπεία κατά των φλεγμονωδών παθήσεων του εντέρου, πνευμόνων, μήτρας κτλ. Βοηθάει στην ελάττωση της χοληστερόλης που απορροφάται από τις τροφές. Διευκολύνει την έκπληση της περίσσιας χοληστερόλης, η οποία μέσω της HDL, η HDL γιατί τη λέμε καλή χοληστερόλη, γιατί παίρνει την περίσσια από τα αγκεία και την πάει στο σηκώτη και εκεί αποβάλλεται μέσω της χολής. Γι' αυτό τη λέμε καλή. Βοηθάει εξαιρετικά στην αποκατάσταση του διαρρέωτος εντέρου. Ενισχύει το μικροβίωμα γενικά. Είναι και ασυρματιστής. Στέλνει μηνύματα ενίσχυση σε άλλα ωφέλιμα βακτήρια και τα δυναμώνει. Τους λέει: παιδιά, πάμε γερά. Γι' αυτό το λόγο η εταιρεία δεν έβαλε πολλά διαφορετικά στελέχη προβιωτικών, αλλά έχει επιλέξει τα στελέχη που θα βάλει μέσα, γιατί ενισχύουν όλο το μικροβίωμα στη δράση του. Τι άλλο κάνει το προβιωτικό αυτό? Ενισχύει τη γενική άμυνα του μικροβιώματος κατά των εισβολέων. Πολύ σημαντικός ρόλος στην υγεία του κόλπου. Και πάμε στη ζύμη. Προσωπικά δεν έχω δει άλλο προϊόν προβιωτικά που να έχει ζύμη μέσα. Ζυμομύκητας, είδος μαγιάς. Δεν ανήκει στα προβιωτικά, αλλά έχει προβιωτικές ιδιότητες. Γιατί όμως η εταιρεία το έβαλε μέσα στο προμπακλάρντι? Γιατί έχει τεκμηριωμένη δράση κατά του ελικοβακτηρίδιου, διάρειες διαφόρων αιτιολογιών, βοηθά σε καντιντιάσεις, ευερέθηση στο έντερο, κολίτιδες, δυσλιπιδαιμίες, δηλαδή υπερβολική παρουσία λοιπόν στο αίμα, και σε σύμπο. Το σύμπο είναι υπερανάπτυξη βακτηρίων του λεπτού εντέρου, το οποίο είναι μια δυσάρεστη κατάσταση και το βοηθά σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση το σύμπο. Βοηθάει στην αναγέννηση του εντερικού μικροβιώματος μετά από την αντιβιωτική αγωγή. Και πάμε στα προβιωτικά. Είναι ακακίας, είπαμε. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, όταν παίρνουμε προβιωτικές ίνες, δηλαδή ακόμη και τον προμπακθυλάρντι, δεν τρέφει μόνο τα στελέχη που υπάρχουν μέσα στο λινάριο, αλλά τρέφει όλη τη χλωρίδα του εντέρου μας. Δεν κάνει διάκριση. Είναι πλήρως ασφαλής οι προβιωτικές ίνες από ακακία για άτομα με βέστο στομάχι. Και είναι χρήσιμο και για άτομα με φουσκώματα. Υποστηρίζει τη διαχείριση βάρους, επιβραδύνει την άνοδο του σαχάρου στο αίμα και την αντίστοιχη παραγωγή ισουλίνης, ενισχύει τη δομική συνέχεια του εντέρου και προλαμβάνει το διαρρέον έντερο. Και πάμε και κλείνουμε με τα μεταβιωτικά, βουτυρικό οξύ. Το βουτυρικό οξύ αποτελεί το 90-95% του συνόλου των λιπαρών οξέων βραχίας αλυσίδας. Υπάρχει σε μικρές ποσότητες στο ζωικό βούτυρο. Παράγεται από διάφορα είδη προβιωτικών στελεχών, αλλά εδώ σε εμάς η εταιρεία το έχει βάλει εξτρά. Δεν απαιτεί παραγωγή χολής για την περισσότερη. Είναι ασφαλές για άτομα τα οποία έχουν αφαιρέσει χολή. Χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας από τα κύτταρα του παχαίου εντέρου. Τεκμηριωμένη βιβλιογραφία για χρήση του στη θεραπεία του διαρρέωτος εντέρου και της νόσης του Crohn. Σε εργαστηριακές συνθήκες, εμφάνισε ανασταλτική δράση κατά του καρκίνου του παχαίου εντέρου. Δηλαδή, καλλιεργήσαν σε δισκάκια καρκινικά κύτταρα και βάλανε το βουτυρικό οξύ και τα σταμάτησε. Δεν τα άφησε να αναπτυχθούν. Το θέλει να πει. Βοηθάει στην υποστήριξη των διαβητικών τύπου 2. Γενική δράση κατά των φλεγμονών του εντέρου, κολίτιδες κτλ. Υποστηρίζει τη μετηχειρητική αποκατάσταση και τη διαχείριση. Όταν κάνουμε δηλαδή κάποια εγχείρηση, μας βοηθάει το βουτυρικό οξύ στην αποκατάσταση και τη διαχείριση των παρενεργειών της χημειοθεραπείας. Αφιλόξενο περιβάλλον για ανάπτυξη παθογόνων ή μετανάστευση μικροοργανισμών που υπάρχουν φυσιολογικά στο παχύ έντερο. Και κάποιες γενικά στοιχεία, ένα συμπέρασμα έτσι για να κλείνουμε σιγά-σιγά. Βοηθά σε όλες τις περιπτώσεις πεπτικών προβλημάτων, κυρίως στο κάτω πεπτικό. Βοηθά στον έλεγχο των φλεγμονών και τις προλαμβάνει από το να γίνουν χρόνιες. Λοιπόν, οι φλεγμονές τώρα. Μας φοβίζουν οι φλεγμονές. Οι φλεγμονές δεν πρέπει να μας φοβίζουν, γιατί είναι ο τρόπος που έχει το σώμα να κάνει να γκρεμίσει, να απεικοδομήσει τα νεκρά κύτταρα και να χτίσει καινούρια. Αυτό γίνεται μέσω των φλεγμονών. Το πρόβλημά μας είναι
να είναι ελεγχόμενη αυτή η διαδικασία, να μην είναι ανεξέλεγκτη. Άρα λοιπόν μας ενδιαφέρει ο έλεγχος των φλεγμονών. Ιδανικό, εγώ πάντα το δίνω σε πρωτόκολλα αποτοξίνωσης, πάντα δίνω προβιωτικά. Απαραίτητο για τη ρύθμιση του νοσοποιητικού, προάγει την καλύτερη διάθεση και την ενέργεια, βοηθά στην ηρεμία πρώτου ύπνου. Κατά την προσωπική μου άποψη, μπορεί να συνδυαστεί πάρα πολύ καλά με το CBD για την καλύτερη ρύθμιση του ενδοκαναβινοειδούς, γιατί βοηθάει στην ηρεμία. Έχει συνεργική δράση. Και επειδή υποστηρίζει συνολικά το μικροβίωμα, δεν χρειάζεται να μπουν στο προϊόν πολλά και διαφορετικά βακτηριακά στελέχη, διότι υπάρχει ο κίνδυνος του ανταγωνισμού. Δηλαδή, άμα έχω βάλει, ας πούμε, σε ένα προϊόν 4, 5, 14, 12, 30 βακτηριακά στελέχη, όταν πάνε κάτω στο κέντρο μου μπορούν να κάνουν πόλεμο μεταξύ τους και να μην μου δώσουν αυτό που θέλω. Το κριτήριο για να επιλέξω ένα προβιωτικό είναι η ικανότητά του να κολλάει στο έντερο, η ικανότητα προσκόλλησης και η ικανότητα να αναπτύσσεται γρήγορα και να εξισορροπεί όλη την υπόλοιπη κοινωνία. Για μένα αυτό είναι μια πολύ έξυπνη στρατηγική. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Θα χαρώ να ακούσω ερωτήσεις. Δίνω το λόγο στον κύριο Σκαμπαρδόνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικόλα. Εξαιρετική παρουσίαση. Νομίζω ότι μετά από όλα αυτά όλοι θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα συγκεκριμένα προϊόντα.